Κόμμα το οποίο επιχειρήθηκε εις βάρος της χώρας. Εκεί θα στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την προσπάθειά της να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Διαφωνείτε στο ενδεχόμενο να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού? Διαφωνώ στο ενδεχόμενο να τραπεί η λαϊκή βούληση όπως έχει εκφραστεί στις εκλογές. Με τα στελέχη τα οποία ψήφισαν, τι θα κάνετε? Θα κουβεντιάσουμε στη Βουλή. Ο καθένας έχει το δικαίωμα της προσωπικής του άποψης, αλλά έχει και την υποχρέωση μιας συλλογικής λειτουργίας. Για τους 30 βουλευτές που διαφωνούν, κύριε Φίλη? Θα τους ακούσουμε στη Βουλή και αυτούς. Είναι σύντροφοί μου. Δεν θα ήθελα να αρχίσω κανένα ανάθεμα εναντίον τους. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να πέσει η κυβέρνηση από αυτούς τους βουλευτές? Αυτό είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου. Κάνατε δηλώσεις για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πιστεύετε ότι μπορεί να δυσχεράνει τη διαδικασία? Θα το δούμε και αυτό σήμερα στη Βουλή. Νομίζω ότι ο ρόλος του Προέδρου ή της Προέδρου της Βουλής πάντοτε θεσμικά είναι να διευκολύνει τη λειτουργία της Βουλής. Θα μπορούσαν να μπουν τεχνοκράτες ή στελέχη από την άλλα κόμματα? Επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται εμείς να συμπράξουμε, και αυτή είναι και η προσωπική μου γνώμη αλλά και η θέληση του ΣΥΡΙΖΑ, στην ανατροπή της λαϊκής βούλησης όπως εκφράστηκε στις εκλογές του Ιανουαρίου. Υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που σκέφτονται να καταθέσουν πρόταση συμμορφής να μαζευτούν 50 κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου? Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Και επαναλαμβάνω, έχει σημασία να λειτουργήσει σήμερα η Βουλή και να προχωρήσουμε στη λήψη των μέτρων που είμαστε αναγκασμένοι προκειμένου να σωθεί η ελληνική οικονομία μέσα από ένα, επαναλαμβάνω, σκληρό πραξικόπημα το οποίο και διεθνώς έχει καταγγελθεί όπως ξέρετε και το οποίο υπέστη αυτήν την διαδικασία η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ? Θα κάνουμε βέβαια. Σήμερα? Ναι, κάποια στιγμή. Όσοι δεν διαφωνούν. Δεδηλωμένη, κύριε Φίλη, μπορεί να κινηθεί μετά η κυβέρνηση ακόμα και αν ψηφιστεί με πλειοψηφία της Βουλής και συμμετοχή των άλλων κομμάτων? Βιαζόμαστε. Θα τα δούμε όλα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που προέχει σήμερα είναι να εκφραστεί από τη Βουλή μια απάντηση στο πραξικόπημα να διασωθεί η χώρα από την επιχειρηθήσα οικονομική χρεοκοπία. Πάμε και σε ένα σχηματισμό τις επόμενες μέρες. Είναι πιθανό. Κύριε Φίλη, αλλά αυτά όλα όπως έχετε είναι θέματα που τα χειρίζεται με βάση το Σύνταγμα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι αν ψηφιστούν τα μέτρα με λιγότερο από 151 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει ο Πρωθυπουργός να πάρει μέτρα, να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω τι είναι ο κύριος Γεωργιάδης, είναι δικό του θέμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμείς θα συμπράξουμε στην ανατροπή της λαϊκής βούλησης του Ιανουαρίου. Μπορούν να παραμείνουν στην κυβέρνηση όσοι δεν ψηφίσουν αυτά τα προαπαιτούμενα? Αυτό είναι αυτονόητο και με βάση τη λειτουργία του Υπουργικού Συμβουλίου. Αυτό για το πραξικόπημα, κύριε Φίλη, από ποιον κινδυνεύει δηλαδή? Εξηγήστε μας, κύριε. Μα δεν έγινε πραξικόπημα στις Βρυξέλλες, τι έγινε? Δεν είπανε ή αυτό ή παίρνουμε τις καταθέσεις των Ελλήνων? Ή χρεοκοπούν οι τράπεζες? Χρεοκοπεί η οικονομία? Αυτά δεν μας είπανε? Την άλλη μέρα δεν ήταν έτοιμο το σχέδιο? Μιλάτε για ανατροπή της κυβέρνησης. Από ποιον κινδυνεύει η κυβέρνηση να τραπεί? Η κυβέρνηση κινδύνεψε από το εξωτερικό, από δυνάμεις οικονομικές και πολιτικές που δεν συγχωρούν στο ελληνικό λαό ότι κάνει μια διαφορετική επιλογή. Και νομίζω ότι με τη θέλησή μας όχι, αλλά πολλές φορές αθέλητα, με κινήσεις μας, μπορεί να συμπράττουμε και εμείς σε αυτά τα σχέδια. Δεν πρέπει να πέσει η κυβέρνηση αριστεράς, δεν πρέπει να υπάρξει αριστερή παρένθεση με υπαιτιότητα ανθρώπων της αριστεράς. Η κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεδριάσει? Θα συνεδριάσω, βεβαίως. Τι ώρα? Δεν έχω το πρόγραμμα, πρόχειρο. Φίλης,